για τον Εφιάλτη, κυρίες και κύριοι. Εφιάλτης, κατά κρύβεια ο Ηρόδοτος στην ιστορία του Επιάλτη τον λέει, όχι Φι, Πι, Επιάλτη. Λοιπόν, το όνομα Εφιάλτης έμεινε ανά τους αιώνες εσχρότατο, έσχιστο εξαιτίας εκείνης της προδοσίας στις Θερμοπύλες το 480 π.Χ. Αύγουστο μήνα, εκεί που επί τριήμερον η ελληνική δύναμη Θερμοπυλών Ελδίθ με επικεφαλής τους 300 Λακεδαιμονίους και τον Λεωνίδα και αντιστεκόταν αποτελεσματικά στα στενά των Θερμοπυλών εναντίον των ορδών του Ξέρξη. Βρέθηκε λοιπόν ο Εφιάλτης, ο γιος του Ευρυδήμου, Ανύρμαλιεύς όπως τον γράφει ο Ηρόδοτος, ο οποίος πρόδωσε την ανοπαία τραπό, την ύπαρξη δηλαδή ενός μονοπατιού από το καλλίδρομο Όρος και πήγε στα νότα των μαχωμένων Ελλήνων, Λακεδαιμονίων και Θεσπιαίων. Ήταν οι 300 του Λεωνίδα, 298 κατά κρύβια ήταν Λακεδαιμόνοι και οι 700 Θεσπιείς του Δημόφιλου, με αποτέλεσμα την κύκλωση την τρίτη μέρα και την εξόντωση των υπερασπιστών των Θερμοπυλών Αύγουστο 480. Τον επόμενο μήνα βεβαίως συνετρίβει ο Ξέρξης στην Σαλαμίνα και τον επόμενο έτος, το 479, συνετρίβει και ο πεζικός του στρατός με τον Μαρδόνιο στη μάχη των Πλατεών. Ήταν ένας άλλος Εφιάλτης, προηγουμένος κυρίες και κύριοι, ο οποίος ήταν κορυφαία μορφή της εκδημοκρατικοποίησης στην Αθήνα. Ήταν ο Εφιάλτης ο Σοφονίδου. Την δημοκρατία που εγκαθίδρυσε ο Κλισθένης, την ανέπτυξε περισσότερο με την επανάστασή του 462 π.Χ. ο Εφιάλτης, ο οποίος αφαίρεσε από τους αριστοκράτες του Αρίου Πάγου πολλές εξουσίες και τις έδωσε στην εκκλησία του Δήμου. Θεωρείται ο θεμελιωτής της άμεσης δημοκρατίας, της λειτουργίας της άμεσης δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Δολοφονήθηκε από αριστοκρατικούς ολιγαρχικούς το 461 π.Χ. και ήταν συνεχιστής του ο Περικλής, διάδοχος του στην ηγεσία των δημοκρατικών της Αθήνας. Αυτά σε ό,τι αφορά την ιστορία με τον Εφιάλτη, αλλά Εφιάλτης είναι και ιατρικός όρος, μας πληροφορεί ο φίλτατος ιατρός πρώην βουλευτής του Αγγελοδόρος ο Χριστοδουλίδης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κύριε Μάνδορ. Πρώτα ήθελα να σας ρωτήσω, ας σας περιγράψω έναν Εφιάλτη που είχα εγώ ψες. Θα υποστείτε τις κυρώσεις από τον κύριο Πετρίδη, εσείς και ο σταθμός σας και από την κυρία Μουτσελίνη. Διότι πλέον μας εκτός μας προσπαθούν να κάνουν και εντελώς αγράμματους, μας θεωρούν και εντελώς όλους αγράμματους. Στην ιατρική και στο κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια, ξεκινώντας από τα μωρά μας ή τα εγγονάκια μας, πόσες φορές ξυπνούμε, διότι ξυπνούν και κλαίνουν και μουγκαρίζουν τα μωρά και λέμε «Παναγία μου, το μωρό είναι έναν κακό όνειρο, είναι έναν κακό Εφιάλτη». Υπάρχει αυτή η ορολογία στην καθημερινή μας ζωή. Καθημερινό ο καθένας μας έχει μπροστά του και σκέφτεται «Αμα είναι τα Εφιάλτη έχω, αύριο πρέπει να πληρώσω το ρεύμα γιατί να μου το κόψουν, αύριο θα κάνω εκείνον». Δεν είναι αυτοί όλοι οι Εφιάλτες μας? Θα μας απαγορεύσουν να σκεφτόμαστε, θα μας απαγορεύσουν να μιλούμε, κύριε Μαύρο. Και εγώ πράγματι δεν παρακολούθησα εκείνον το σποτάκι. Το άκουσα χτες για πρώτη φορά από σας ραδιοφωνικά και το είδα μετά από αυτά τα βίντεο κλιπ που δείχνουν μέσω των ίντερνετ. Μου άρεσε εμένα αυτό το... Εμένα μου άρεσε, δεκάδες χιλιάδες μπορεί να μην είχε αρέσει, να διαφωνούμε το περιεχόμενο. Και αυτή η κατάσταση που περιγράφεται σε εκείνον το σποτάκι, το θεωρητικό, το απίθανο λέω να συμβεί εγώ, είναι δικαίωμα του καθενός να το σκέφτεται και να το εκφράζεται. Και δεν είναι εξουσία ο περίου, ο λόγος καθ' υποψίαν αναφερόμενος σε αυτόν το σποτάκι. Ότι δεν αναφέρει ο Εφιάλτης τούτος είναι ο κύριος Νίκος Αναστάσια. Μπορεί να είναι ούτοπος. Και ο ή ένας εκ των άλλων 11 υποψηφίων που έχει ίσα δικαιώματα. Όμως ξέρετε, κύριε Χριστοδουλίδη, ξέρετε όπως μας εξηγήσατε αμέσως τώρα για τον Εφιάλτη που βλέπουμε κάθε βράδυ, όσοι βλέπουν Εφιάλτες ή τους Εφιάλτες που μας απασχολούν όλοι μερείς, έχουμε και ένα άλλο έκαστος εξημών,
από έχει μουλια μουλιάζεται και μουλιαζόμαστε. Λοιπόν, εάν οι οπαδοί του κυρίου Αναστασιάδη, οι επιτελάρχες του, αυτοί που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα, θεωρούν ότι αυτό αφορά τον Αναστασιάδη, είναι νομιμοποιούνται να διαμαρτύρονται. Να μην τους αρέσει. Θα μου απαγορεύσουν εμένα τώρα που βγαίνω κοντά σου και να πω ότι εγώ δεν υποστηρίζω τον Νίκο τον Αναστασιάδη για τους εξής λόγους και υποστηρίζω τον Ούτοπον για αυτούς τους λόγους. Ακόμη δεν είναι εξουσία, κύριε Μαύρο. Γι' αυτό δεν είχα εγώ ψες τον Εφιάλτη. Διότι ακόμη δεν είναι εξουσία. Η αρχή, αυτή η αρχή ραδιοτηλεόρασης έχει διοριστεί από τον κύριο Χριστόφια. Ναι, κύριε Χριστοδουλίδη, να σας θυμίσω ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι βασίζονται στην ύπαρξη ενός νόμου που καθορίζει την αποστολή τους, ότι θα πρέπει να αποτρέπουν, να λογοκρίνουν, πρόκειται περί λογοκρισίας, επιτροπής λογοκρισίας, την μετάδοση από τα τηλεοπτικά κανάλια, αυτό που ήδη κρίνουν ότι αποτελεί αρνητική διαφήμιση, όπως το λένε. Διαβάσαμε προηγουμένως και το σχετικό δημοσίευμα. Αρθρίδιον του νόμου έγινε αναφορά προηγούμενα για αρνητική, και εγώ λέω και προς αυτήν την αρχή, όταν το ΡΙΚ, η τηλεόραση μας, πριν 5 μέρες και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδιδαν αυτά τα κατ' υποψία λιγελογραφήματα εναντίον ενός υποψηφίου του Γιώργου του Κιλίκα από μια εφημερία συγκεκριμένη των πολίτων επί διήμερων που έγραφε αυτά που κατά τον Κιλίκα και τα τεκμήρια του είναι λίγελος. Δεν αποτελούσε η προβολή, λέω, στο κύριο δελτίο του ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου της τηλεοράσης του. Κύριε Χριστοδουλίδη, έτερον εκάτερον αντιλαμβάνομαι. Η Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, αυτή η λογοκρισία, δεν λογοκρίνει τις ειδήσεις ή ό,τι λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης ή ό,τι λέει ο κύριος Μαύρος ή ό,τι λέει ο κύριος Α, ο κύριος Γ. Λογοκρίνει τις πληρωμένες πολιτικές διαφημίσεις, αντιλαμβανόμαστε. Όχι, κύριε Μαύρο, πόσες φορές και η σταθμή σας και το ΣΥΓΜΑ έχει πληρώσει προστήματα για παραλιάσεις αυτής της λογοκρισίας. Κάνετε λάθος. Δεν αφορά μόνο των προεκλογικών τομέα του αν κάποιος κρίνει κάτι. Και εγώ απλώς το υποβάλλω αυτό το ερώτημα. Όταν μας βομβαρδίζουν καθημερινώς με πιθανά, διότι η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Πετρίδη στην παρέμβαση του προς τους αλλούς και ήταν πιθανώς αυτόν τον σποτάκι, πιθανώς να αποτελεί παραβίαση του νόμου. Και εγώ λέω, όταν μας βομβάρδιζαν επί 4 μέρες, όταν στις ανακρίσεις το κάνουν οι εγκριτότατοι δημοσιογράφοι με τους υποψήφιους πρόεδρους επί τριήμερων, μία από τις βασικότατες ανακαλύψεις των μετά τις διαψεύσεις της τεκμηριωμένες που έκαμε ο Γιώργος Οδηλίκας, όπως και ψες που τηλεοπτικό σταθμό, 15 λεπτά πάλι να διαφημίζουν το άρθρο του πολίτη των δυσφημιστικών κατά τον Γιώργο Οδηλίκα. Κάτι παράδειγμα, και δεν άκουσα εγώ την κυρία Κουτσελίνη άμεσα εκείνη τη στιγμή, διότι ήταν ζωντανή τηλεοπτική, και να τους παραδείγμα πιθανόν αυτόν ήδη που έγινε καταγγελία και καταχωρήθηκε στο δικαστήριο να αποτελεί και λίγελον, άρα και αρνητική δυσφήμιση προς τον τάδε. Σας παρακαλώ, κάτι το οποίο ήδη ο ίδιος τη δικαιοσύνη δεν δικαιούσε να το αναμασάτε. Οπότε ο εφιάλτης μου εμένα που γαψες, επειδή δεν σας το είπα ως όνειρο, είναι ότι ακόμα δεν είναι εξουσία και ζούμε τέτοια πράγματα. Ο Εφιάλτης μιλάει και λέει, αν γίνουν εξουσία, δεν θα μιλάς ούτε εσύ ούτε εγώ, κύριε Μαύρο, από το ράδιο μου. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.